Wo? So Χαίρετε αδελφοί μου αγαπητοί, Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών σήμερα και στους Ιερούς Ναούς ανεγνώστη το Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα εκ του Καταμάρκων Ιερού Ευαγγελίου από το ένατο κεφάλαιο και από τον στίχο 17 έως τον στίχο 31. Λέγει λοιπόν το Ιερόν Ευαγγέλιον το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον «Διδάσκαλε είναι εγκατονιών μου προσέ έχοντα πνεύμα άλλαλων και όπου αν αυτόν καταλάβει ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει του οδόντας αυτού και ξηραίνεται». Και είπον τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ουκ ίσχυσαν. Ο δε αποκριθής λέγει αυτό» Ω γενναία άπιστος, έως πότε προς έσωμε, πότε ανέξομε ημών, φέρετε αυτόν πρόσμε, και είναι γαναυτόν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσόν επί της γης σε το αφρίζον. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε παιδιώθεν. Και πολλάκις αυτόν και εις έβαλε και εις είδατα ή να απολέσει αυτόν. Αλήτη δίνασε βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό το «Η δίνασε πιστεύσε» πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και ευθέω κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύον έλεγε: Πιστεύω, κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Ιδών δε ο Ιησού, ότι επισυντρέχει όχλο, επετίμησε το πνεύμα τη το ακαθάρτο λέγον αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σι επιτάσω έξελθε εξ αυτού και μη και τη αυτόν και κράξαν και πολλά παράξαν αυτόν εξήλθε και γένετο ο σύνεκρο ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός, ήγηρεν αυτόν και ανέστη, και εισελθόντα αυτόν εις οίκον οι μαθητέ αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι εμείς ου δινήθημεν εκβαλήν αυτό, και είπεν αυτής, «Τούτο το γένος εν ουδανή δύναται εξελθύν ημίεν προσευχή και νηστεία, και ήρθεν εξελθώντες παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας, και ουκ ήθελεν ή να τη γνώ, Εδίδας και γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτών και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Νομίζω ότι κατενοήσατε αγαπητοί μου αδελφοί τι λέγει το Ιερό αυτόν, Αυτό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αναφέρεται στο περιστατικό της θεραπείας ενός παιδιού ενός νέου, το οποίο ίνεγγεν έφερε δηλαδή ο πατέρας του στον Ιησού μπροστά και το οποίο παιδί είχε καταληφθεί από πνεύμα δαίμονος, πνεύμα άλαλων και κοφών όπως θα διαβάσουμε σε άλλη περίπτωση στο Ιερό Ευαγγέλιον και όταν καταλαμβάνει το παιδί αυτό το συγκεκριμένο πνεύμα αφρίζει και τρίζει και πέφτει κάτω και γίνεται ο νεκρόν. Ο Ιησούς Χριστός βλέπει την πίστη του πατέρα του παιδιού και λέγει στον πατέρα αυτόν εάν πιστεύεις πάντα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει μπορούν όλα να γίνουν. Ενωρίτερα όμως αυτός ο πατέρας είχε πάει στους μαθητάς του Χριστού ίσως για να μην ενοχλήσει τον Κύριο. Είχε παρακαλέσει τους μαθητάς να θεραπεύσουν το παιδί του. Αλλά δεν κατέστη τούτο δυνατόν. Ο Ιησούς Χριστός ευσπλαχνίστηκε και τον πατέρα και το παιδί και όταν το παιδί επλησίασε προς τον Χριστό το πνεύμα το ακάθαρτον εξήλθεν εκ του παιδός, όμως το παιδί άρχισε να αφρίζει και να τρίζει έως ότου εξέλθει το πνεύμα το πονηρών και έπεσε κάτω ο σύνεκρόν, ώστε πολλοί από τους εκεί ευρισκομένους να θεωρήσουν ότι το παιδί απέθανε. Πήρε όμως ο Χριστός το παιδί από το χέρι και το ανέστησε. Και όταν εισήλθαν σε κάποιο σπίτι για να διδάξει ο Χριστός, οι μαθητές τον ερώτησαν, «Κύριε, γιατί εμείς δεν καταφέραμε, δεν μπορέσαμε, παρά το ότι μας έχεις πει ότι στο όνομά σου θα κάνουμε θαύματα, δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε το παιδί». Ο Κύριος απαντά, ορθά κοφτά θα λέγαμε, με λόγια καθαρά, τούτο το γένος ου εξερθείν εξερθήν η μίαν προσευχή και νηστεία. Αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας για να σταθεί κανείς απέναντι στα πονηρά πνεύματα. Χρειάζεται πίστη στο Θεό, χρειάζεται αδιάλειπτη προσευχή όπως έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας και οι μεγάλοι πατέρες της Ερήμου. Διαβάζομαι στα συναξάρια των Οσίων τέτοια περιστατικά όπως στο συναξάριον του Μεγάλου Αντωνίου. Χρειάζεται δύναμη ψυχής, χρειάζεται κοινωνία με τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Κύριό μας, χρειάζεται μυστηριακή ζωή, χρειάζεται νηστεία μεγάλη, όπως έκαναν όλοι αυτοί που στάθηκαν με δύναμη Θεού, όχι με δική τους απλώς δύναμη, όχι με ανθρώπινη δύναμη, αλλά με την δύναμη του Θεού απέναντι στον πονηρό, και τον κατετρόπωσαν. Όμως θα ήθελα σήμερα εξ αυτού του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος να σταθώ σε ένα πολύ σπουδαίο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πλέον σημαντικά. Είνεγκεν ο Πατέρας προσέφερε, έφερε δηλαδή ο Πατέρας το παιδί στο Χριστό για να το θεραπεύσει. Αυτό λοιπόν θέλω να δούμε. Τι γίνεται σήμερα με τα παιδιά μας. Πώς τα παιδιά μας βρίσκουν το δρόμο τους, πού βαδίζουν, προς τα πού πηγαίνουν. Και θα αρχίσω από την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τα παιδιά. Διαβάζομαι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία του Θεού. Ο λόγος αυτός του Κυρίου μας είναι σαφής. Κοιτάξτε λέγει στους ανθρώπους, αν δεν γυρίσετε τα μάτια σας και δεν δείτε την αθωότητα, την ακακία και την αγνότητα των παιδιών και δεν προσπαθήσετε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλεία του Θεού. Σε άλλο σημείο οι μητέρες πηγαίνουν τα παιδιά να τα ευλογήσει ο Χριστός. Οι μαθητέ θεωρούν ότι ο Κύριος είναι εκείνη την ώρα απασχολημένος και εμποδίζουν τις μητέρες να πλησιάσουν με τα παιδιά τους τον Κύριών μας Ιησούν Χριστόν. Τότε ο Κύριος λέγει «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρόσμε. με» και μη κολλείεται αυτά τον γάρτι ούτων εστί η βασιλεία των ουρανών. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε αυτά τα παιδιά και σε όσους μοιάζουν σε αυτά τα παιδιά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφήνη στην Καινή Διαθήκη βρίσκομαι και θαύματα τα οποία επετέλεσε ο Κύριος σε παιδιά, λόγου χάριν μνημονεύω την Ανάσταση της Θηγατρός του Ιαΐρου, την θεραπεία της Θηγατρός της Χαναναίας και την Ανάσταση του Ιού της Χίρας στην Αΐν. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα, περιορίζομαι σε αυτά ενδεικτικά. Και προχωρώ τώρα στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι η αγάπη που έδειχνε ο Κύριος ως ουράνιος πατέρας, ως αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος προς τα παιδιά και την διδαχή, το μήνυμα που εξέπεμψε προς όλους τους ανθρώπους για την ακακία, για την αγνότητα, για την ηρεμία, την εσωτερική γαλήνη που πρέπει να έχουμε όπως έχουν τα παιδιά αν θέλουμε να γίνουμε ένικοι της Βασιλείας του Θεού. Ο Ποναμένος πατέρας του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος αδελφοί μου, φέρνει το παιδί του προς το Χριστό. Διδάσκαλε ίνεγκα, έφερα το παιδί μου σε σένα. Παρακαλεί, περιγράφει τη φρίκη, την οδύνη που περνάει και αυτός και το παιδί του. Μιλάει για την αδυναμία των μαθητών να θεραπεύσουν το άρρωστο πλάσμα. Παρακαλεί τον Θεό να τον ευπλαχνιστεί. Δηλώνει ότι πιστεύει και επειδή φοβάται ότι η πίστη του είναι αδύναμη, ζητάει βοήθεια για την απιστία του, για την αδύναμη αυτή πίστη του. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Έχει πάει σε γιατρούς ίσως, έχει κάνει τα πάντα για το παιδί του, αλλά θεραπεία δεν βρήκε. Πού οδηγούν λοιπόν οι γονείς τα παιδιά τους και πώς τα οδηγούν. Να λοιπόν ένα σοβαρότατο ζήτημα το οποίο θα θίξουμε στη συνέχεια. Τα παιδιά μας αδελφοί μου είναι δώρα του Θεού. Μας τα έδωσε τα δίδει στους γονείς ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να τον ευλογούμε, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε όπως έκαναν όλοι εκείνοι που εθεώρησαν και δικαίως και επίστευσαν αλλά και εκείνοι που πιστεύουν και θεωρούν δικαίως ότι τίποτα δεν έχουμε δικό μας αλλά ό,τι έχουμε και μαζί δίδει χαρά και αγαλίαση είναι δώρο του Θεού με πρώτο δώρο τα παιδιά μας. Θα χρησιμοποιήσω τον μεγάλο βασίλειο, τον μέγα αυτό Πατέ, πατέρα της Εκκλησίας, τον μεγάλο αυτό πατέρα, ο οποίος κάνει σχετική αναφορά στα συγγράμματά του στο θέμα που μας απασχολεί. Λέγει λοιπόν ότι υπάρχουν πρώτον οι αδιάφοροι γονείς. Θα προσπαθήσουμε με λόγια απλά για να μην σας κουράσω μεταφέροντάς σας αυτούσια τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Με λόγια απλά και κατανοητά να δούμε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος και βέβαια και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται σε αυτά τα θέματα και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι μεγάλοι πατέρες, παιδαγωγοί και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μιλάνε για τα μεγάλα παιδαγωγικά αξιώματα τα οποία τα πήραν με τα ταύτα και οι Ευρωπαίοι παιδαγωγοί και οι δικοί μας οι Έλληνες και τα προσέφεραν ως δικά τους αλόμος. Εκείνοι που μίλησαν πρώτοι για αυτά τα αξιώματα και τις αξίες είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν για την κατηγορία αυτή των γονέων, των αδιαφόρων γονέων. Είναι ανυποψίαστη για τον πνευματικό παράγοντα. Είναι αδιάφοροι για την ηθική θωράκιση των παιδιών τους, για την ψυχική τους καλλιέργεια. Νοιάζονται μόνο για τα υλικά αγαθά, για την εξωτερική μόρφωση και για την όλη τους θεωρία την εν το κόσμο λέγει ο μεγάλος αυτός πατέρας της εκκλησίας, η οποία πολλάκις καταντά άχρηστη, διότι τα παιδιά δεν ξέρουν να τη χρησιμοποιήσουν και αν την χρησιμοποιήσουν θα την χρησιμοποιήσουν επί βλάβη της ανθρωπίνης κοινωνίας. Πράγματι αυτό είναι αληθινό, διότι αν έχει κάποιος μία γνώση κατά κόσμων και μία δύναμη και δεν έχει εσωτερική καλλιέργεια και πνευματική κατεύθυνση σωστή, αυτή την δύναμη που έχει της κατακόσμων μορφώσεως θα την χρησιμοποιήσει βλαβερά για τους συνανθρώπους του. Τα βλέπουμε αυτά και στην εποχή μας. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, έλεγαν ότι πάνω σε αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι κάθε επιστήμη και γνώση που είναι μακριά από την αρετή είναι επικίνδυνη και είναι βλαβερή στα χέρια αυτών που την κατέχουν. Σα θυμίζω το Πάσα Επιστήμη, Χωριζωμένη Αρετής που υπόθηκε αργότερα, Πανουργία και Ου Σοφία φαίνεται. Η μια κατηγορία λοιπόν είναι οι αδιάφοροι γονείς, που δεν δίνουν σημασία για την πνευματική υπόσταση των παιδιών τους. Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι γονείς που θέλουν να ονομάζονται προοδευτικοί. Δίδουν λέει ο Μέγας Βασίλειος ψεύτικη ελευθερία, όχι χριστιανική ανατροφή. Οι ίδιοι είναι μακράν των πνευματικών ενδιαφερόντων και αναζητήσεων από την ώρα της γεννήσεως των παιδιών ζουν μέσα σε ένα τελείως ξεχωριστό από την πνευματική υπόσταση των παιδιών τους πνεύμα. Και ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή να δούμε πώς έχουν ισχύν και εφαρμογήν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Αν τότε μπορούσε ο Μέγας Βασίλειος να μιλάει έτσι, φανταστείτε αδελφοί μου εμάς πόσο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και ποια μεγάλη ανάγκη υφίσταται για να μιλήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε κάποιους γονείς οι οποίοι στο όνομα της προόδου αρνούνται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά μπορούν να τους παράσχουν όλα τα υλικά αγαθά, αλλά καμιά πνευματική δυνατότητα. Κάποιοι εσχάτως αρνούνται να βαφτίσουν και τα παιδιά τους, όντας οι ίδιοι χριστιανοί ορθόδοξοι, τώρα κατά πόσο αυτό είναι ένα θέμα, κατά πόσο είναι βαθείς γνώστες των αληθιών της πίστεώς μας και της ορθοδόξου πραγματικότητος. Αρνούνται λοιπόν να βαφτίσουν τα παιδιά τους, μου έλεγε κάποιος προημερών θα το αφήσω το παιδί μου να μεγαλώσει, να επιλέξει εκείνο σε ποια θρησκεία θα ανήκει. Και εγώ τον ερώτησα, εσύ πιστεύεις ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει την αλήθεια, μου λέει μάλιστα. Λέγω στο παιδί σου θα έδινες μια τροφή που θα γνώριζες ότι θα του έκανε κακό για το σώμα του, όχι. Ε λοιπόν γιατί εφόσον πιστεύεις εσύ ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει την αλήθεια γιατί θέλεις να αφήσεις το παιδί σου μακράν της αληθείας και της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού ενώ γνωρίζεις ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού τρέφει την ψυχή του παιδιού τον πνευματικό του παράγοντα Άλλοι δίδουν μια πορεία τελείως μακράν της παραδόσεως, της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως στα παιδιά. Αντιμετωπίζουμε ένα άλλο θέμα. Έρχονται να βαφτίσουν τα παιδιά τους οι και ρωτούμε ποιο είναι το όνομα που θα δώσετε στα παιδιά. Διαπιστώνουμε ότι... Τα ονόματα που δίδονται πλέον στα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη διδασκαλία και με τα πρόσωπα των Αγίων. Έχουν σχέση με αρχαίες θεότητες, τις ψεύτικες θεότητες, με φυτά και άλλα α, θέματα τα οποία α, είναι ξένα με την ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση. Ή βάζουν δύο-τρία ονόματα στα παιδιά τους γιατί λέει ε, έτσι είναι ε, η μόδα στη Δύση. Ε, μα πότε τέλος πάντων θα καταλάβουμε ότι αυτό το, το πνεύμα του ψεύτικου προοδευτισμού πρέπει να το αποβάλλουμε. Πότε θα καταλάβουμε αδελφοί μου ότι υπάρχουν μερικοί κανόνες εις την πίστη μας και εις την ορθόδοξη παράδοση μας αλλά και εις την Ελλάδα εδώ που έχει αυτή την ορθόδοξη παράδοση για όσους τουλάχιστον θέλουν να τη διατηρούν. Όποιος δεν θέλει δεν υφίσταται λόγος σεβόμεθα την ελευθερία του καθενός στο κάτω-κάτω. Αλλά εκείνοι οι οποίοι ομολογούν ότι είναι άνθρωποι που ενστερνίζονται την διδασκαλία, την Ορθόδοξο της Εκκλησίας μας, γιατί πρέπει να θυσιάσουν κάποια πράγματα, λίγα ή πολλά, πιστεύω πολλά, σε αυτό το πνεύμα ενός ψεύτικου προοδευτισμού. Και έχουμε και μια τρίτη ομάδα, κατηγορία ανθρώπων κατά τον Μέγα Βασίλειο σαν να ζούσε τώρα ο μεγάλος αυτός πατέρας και Άγιος της Εκκλησίας μιλάει διαχρονική ισχύ των λόγων των Αγίων Πατέρων αδελφοί μου. Είναι υπεύθυνοι γονεί. εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα παιδιά είναι δώρα Θεού όπως είπα στην αρχή ότι είναι συνδημιουργοί του Θεού ότι τα παιδιά τους είναι θησαυρό ατίμητος στα χέρια τους δοσμένος από το Θεό, ότι το παιδί είναι ψυχοσωματική ύπαρξη και οντότης, ότι χρειάζεται ηθική καλλιέργεια, πνευματική κατεύθυνση, συνέπεια στη ζωή, ότι πρέπει να μεγαλώνει με την αγάπη προς τον Θεό και με την αγάπη και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, ότι πρέπει να εργάζεται όταν μεγαλώσει για την απόκτηση των απαραίτητων για τη ζωή του και τόσα άλλα. Και τέλος, ποιες ανάγκες έχουν τα παιδιά μας κατά τον Μέγα Βασίλειο που επαναλαμβάνω είναι σαν να μιλάει στην εποχή μας και να ζει στην εποχή μας. Έχουν ανάγκη να απολαύσουν ό,τι τους κρύβομαι, ό,τι τους στερούμε, ό,τι έχασαν, ό,τι γνωρίζουν ό,τι η θελημένα τους αποκρύψαμε την ώρα της αναζήτησής των, την ώρα του πόνου, την ώρα του αγώνα, την ώρα της ανέχειας, την ώρα της μοναξιάς που ζει το παιδί, να τους δώσουμε νόημα, επιστηριγμό στη ζωή και φως που είναι ο ίδιος ο Θεός. Θα τελειώσω με την προτροπή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του ουρανοβάμωνος αυτού Αποστόλου, ο οποίος παραγγέλει στους γονείς όλων των εποχών. Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αδελφοί μου, αν βρείτε κάτι καλύτερο από αυτό που σας λέμε, να είστε βέβαιοι ότι θα έρθουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο, ουδέν υγιέστερο, ουδέν ασφαλέστερο, αγιότερον και σωτήριον από αυτό που μας λέγει ο Ιησούς Χριστός. Άφετε τα παιδεία έρχεστε πρόσμε, με, και μη κολλείετε αυτά. Αφήστε τα παιδιά, λέγει ο Κύριος, να έρθουν κοντά μου. Να μάθουν ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η αξία του ανθρώπου, η αξία της ζωής, ποια είναι η αξία της ελευθερίας και να ζήσουν ως υπεύθυνες προσωπικότητες, ως ψυχοσωματικές οντότητες όπως είμαστε οι άνθρωποι δημιουργημένοι από το Θεό για να φτάσουν στο πλήρωμα της χαράς, της ευτυχίας, της εσωτερικής αγαλλιάσεως, της επιτυχίας στους στόχους τους γιατί τους αξίζει, τους ανήκει το μέλλον, τους ανήκει η ζωή όπως πρέπει να τη ζήσουν κοντά στο Θεό και με αγάπη προς τον άνθρωπο. زششي